Εύσημα αλλά και αυστηρέ συστάσει περιλαμβάνει η έκθεση του State Department για την καταπολέμηση τη διακίνηση ανθρώπων στην Κύπρο για το έτο 2023. Η έκθεση αναγνωρίζει τι σοβαρέ και συνεχεί προσπάθειε που καταβάλει η κυβέρνηση μέσα από την αυστηροποίηση των ποινών για του διακινητέ και την ενίσχυση των αρμόδιων αρχών για την πρόληψη και προστασία των θυμάτων. Συγχαρητήρια στην Κύπρο για την διατήρηση τη καταταξή στην βαθμίδα 1, την υψηλότερη διαθέσιμη στι προσπάθειε για την πρόληψη τη εμπορία ανθρώπων, τη δίωξη των διακινητών και την προστασία των θυμάτων. Παρά τα των Κυπριακών Αρχών στα ζητήματα εμπορία ανθρώπων. Η έκθεση εντοπίζει σημαντικέ αδυναμίε στη λειτουργία των υπηρεσιών κοινωνική ευημερία, παρόλο που αναδεικνύει την αφοσίωση των λειτουργών στην προστασία των θυμάτων. Η κυβέρνηση μείωσε την χρηματοδότηση του κυβερνητικού καταφυγίου κατά τη εμπορία ανθρώπων και οι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία συνέχισαν να μην ανταποκρίνονται εγκαίρω στι παραπομπέ ορισμένων δυνητικών θυμάτων ή απέτυχαν να παραπέμψουν όλα τα δυνητικά θύματα στην αστυνομία για τι επίσημε διαδικασίε ταυτοποίηση, ιδίω μετά τι εργάσιμε ώρε ή τα Σαββατοκύριακα. Στο κεφάλαιο των διώξεων, το State Department σημειώνει με νόημα πω η πλειοψηφία των αποφάσεων σε υπόθεση διακινητών αφορούσε ποινέ με αναστολή, ενώ καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει με επαρκή πόρου και προσωπικό τόσο τα αρμόδια τμήματα τη αστυνομία όσο και άλλου εμπλεκόμενου φορεί. Διερευνήστε στεναρά, διώξτε και καταδικάστε του διακινητέ και αναζητήστε επαρκή ποινέ για του καταδικασέντε διακινητέ, οι οποίε θα πρέπει να περιλαμβάνουν σημαντικέ ποινέ φυλάκιση. Εκπαιδεύστε του δικαστέ σε όλα τα επίπεδα του δικαστικού σώματο, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα τη εμπορία ανθρώπων ανθρώπων κατά την έκδοση ποινών. Καταπέλτιση έκθεση για τα κατεχόμενα στα οποία οι διακινητέ φαίνεται να λειτουργούν ανενόχλητοι και με την σιωπηρή αποδοχή των λεγόμενων αρχών. Ενδεικτικό τη άνομη κατάσταση που επικρατεί είναι αναφορέ σε διακινητέ και τοκογλήφου που εκδίδουν δάνεια σε αλλοδαπού φοιτητέ, παρακρατώντα τα διαβατήρια του ω εγγύηση, εξαναγκάζοντά του σε σεξουαλικέ πράξει, καταναγκαστική εργασία και διακίνηση ναρκωτικών. Οι τουρκοκύπροι εκπρόσωποι δεν διερεύνησαν, δεν ασκήσαν δίωξη και δεν καταδίκασαν κανένα διακινητή το 2023. Οι τουρκοκύπροι εκπρόσωποι. Δεν εντόπισαν κανένα θύμα εμπορία ανθρώπων και δεν παρήχαν καμία προστασία στα θύματα, συμπεριλαμβανομένη τη παροχή στέγη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και οικονομική ή νομική βοήθεια. Μάλιστα, παρόμοιε πρακτικέ σεξουαλική εκμετάλλευση παρατηρούνται και σε αλλοδαπέ εργαζόμενε σε νυχτερινά κέντρα στα κατεχόμενα, τα οποία λειτουργούν και ω ανοχή, με τι γυναίκε να διαβιούν σε κακέ συνθήκε και εκτεθειμένε σε σοβαρό κίνδυνο για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. <ΣΣΣΣΣ>